Σκουφάκια, γαντάκια, σκουφάκια. Και πού πάω? Θα δείτε σε λίγο. Καλημερούδια! Ξεσήκωσα τη μαμά μου και πάμε βόλτα στην Πάρνηθα. Πάμε μέχρι λίγο πιο πάνω από τις ταβέρνες που είναι. Και μετά έχει το τελεφερίκ. Και ανεβαίνεις πάνω, μην ανεβούμε με το αυτοκίνητο γιατί έχει πολλές τροφές. Και τα θέλουμε τα στομαχάκια μας. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide. Μάλλον δεν χιονίζει πάνω από ό,τι είδαμε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε βόλτα στο κρύο. Πρέπει να είχε μείον 250 και όχι τίποτα άλλο, δεν χιόνιζε κιόλας, άδικα ήρθαμε. Είχε λίγο χιονάκι που πρέπει να είχε ρίξει το βράδυ και είχε πιάσει ίσα ίσα στις άκρες. Αλλά γενικώς δεν είχε καθόλου. Πολύ ήρεμα, αλλά δεν πειράζει, κάνουμε την πόρτα μας. Θα πάμε να πιούμε και ένα ξαντάκι, θα δούμε και θα δούμε. Και μόνες μας θα είσαι στο τελεφερί. Και δεν υπάρχει άνθρωπος, εδώ ποιος υπάρχει, ποιος τρελός ανέβη. Με μείον βαθμούς πάνω στην Πάρνηθα. Μόνο σε δουλεύουμε. Μόνο σε δουλεύουμε. Και όσοι παίζουν τα παιδιά. Και εμείς οι δουλειές. Θέλουμε να πάμε να πει χρόνια. Ψύχος που τραβήξαμε πάνω στην Πάρνηθα, σας μιλάω για πολύ κρύο, δεν έχω ξανιώσει το πολύ κρύο γιατί φυσούσε κιόλας και είχε που είχε δροσιά, πολύ δροσιά, παγώσαμε κιόλας, αφού τους λέω της μαμάς μου πάμε να φύγουμε, δεν γίνεται, δεν αντέχω άλλο και τώρα λέω να καθίσουμε να ανοίξουμε νωρίς, είναι μέρα, σήμερα με μέρα θα το ανοίξω το κουτάκι, να ανοίξουμε το κουτάκι με αριθμό 22, το σοκολατάκι, το οποίο το αφιερώνω Χριστιανά Θανάση από το Instagram, στη Μαρία Στέλλα από το Snapchat και στην Σέβη Παναή και στη μικρή της ξαδερφούλα. Στην Άντα Ζήταρο το αφιερώνω και στην Ανθή MRD. Σε αυτά τα κορίτσια μου το αφιερώνω. Α, και στην Ελευθερία Πότσι. Σε αυτά τα κορίτσια. Αφιερώνω το σοκολατάκι με αριθμό 22. Το ανοίγω και οι μέρες παιδιά περνάνε πολύ το vlog μας. Αχ, έχει ένα ωραίο σπιτάκι. Τι όμορφο, όλοι είστε, όλο αυτό για τα κορίτσια μου και για όλα τα υπόλοιπα τα κορίτσια μου που θέλουν σοκολατάκι. Τα είχα παρεξηγήσει αυτά τα σοκολατάκια την πρώτη μέρα που έφαγα. Λέω, δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά τώρα σκεφτούμε να κλέψω και το κανάκι, το κουτί και να το ανοίγω μόνη μου. Και για πάμε να ανοίξουμε και το νούμερο 22 από το κουτάκι των Σεφορά, το οποίο είναι και μεγάλο κουτάκι, τι να έχει μέσα. Δειγματάκια βλέπω. Έχει μέσα δειγματάκια. Έχει πάλι ξεβαυτικά μαντιλάκια για τα νύχια. Εν τω μεταξύ θυμάστε που τα νύχια ξανά είχε που σας είπα ότι
Δεν τα χρησιμοποιώ εγώ γιατί κάνω ημιμόνιμο, οπότε δεν μου χρειάζονται. Αν σας πω ότι και τα δύο μου χρειάστηκαν και μου χρειάστηκαν γιατί έφτιαξα κάτι το οποίο δεν μπορώ και να σας το δείξω και πώς φαίνεται η δουλειά, δεν θα μπορέσω να σας το δείξω μέσα στο vlog μας γιατί θέλω να το κάνω έκπληξη στον Κανάκι για τα γενέθλιά του. Αλλά δεν έχει ακόμα ηρεμήσει γιατί δουλεύει πολύ αυτές τις μέρες για να μπορέσει να κάνει έτσι μια γιορτή για να το γιορτάσουμε και να μπορέσω να το δώσω εκείνη τη μέρα. Γιατί για εκείνη τη μέρα το προορίζω στην ουσία. Και με αυτό που το έφτιαξα, λέρωσα τα νύχια μου, γίνανε κατάμαυρα και μου χρειάστηκαν γιατί με αυτά εδώ καθάρισα τα νύχια μου κατευθείαν και δεν έμεινε τίποτα. Σας έχω και το παράξενο έθιμο το οποίο μας έρχεται από την Ουκρανία που λέει Ουκρανία αντί για στολίδια ιστή. Και όμως, όσο ανατριχιαστικός και αν μπορεί να είναι ένας ιστός αράχνης, τόσο τυχερός είναι για αυτόν που θα τον βρει στην Ουκρανία. Εκεί συνηθίζουν να κρύβουν ένα αυτοσχέδιο, καλά που πήγε η σελίδα, ένα αυτοσχέδιο ιστό μέσα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που φέρνει καλοτυχία σε αυτόν που θα τον ανακαλύψει. Το έθιμο αυτό προέρχεται από το μύθο της φτωχής χείρας, Παναγία μου, που δεν είχε χρήματα να στολίσει το δέντρο της, ωστόσο μια αράχνη κατάφερε να πραγματοποιήσει την επιθυμία της, υφαίνοντας με τον ιστό το δέντρο της. Μάλιστα, οπότε στην Ουκρανία αυτό κρύβουν ένα ιστό μέσα στο δέντρο. Εντάξει. Δεν είναι και πολύ παράξενο, θα έλεγα είναι ιδιαίτερο και αυτό. Οπότε αυτά προς το παρόν. Παιδί, θέλω ένα σοκολατάκι. Οπότε δεν το πιστεύω ότι έχω πάθει με αυτό το σοκολατάκι, έχω πάθει εξάρτηση. Και έχουν μείνει. Έχουν μείνει μόνο δύο. Το 23 και το 24, παιδιά, να το. 23, 24. Μόλις με έπιασε κατάθλιψη που τελειώνει το vlog μας. Κάθομαι εδώ στον καναπέ και ψάχνω χριστουγεννιάτικα νύχια και δεν ξέρω τι να κάνω, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ, οπότε θέλω τη βοήθειά σας, θέλω να μου βρείτε σχεδιάκια, αλλά θέλω λίγο να σας πω πάνω κάτω τι θέλω να κάνω. Λοιπόν, βλέπετε αυτό το λευκό το νυχάκι, βασικά δεν είναι ακριβώς λευκό, είναι έτσι ένα σπασμένο λευκό. Θέλω να τα κάνω όλα σε αυτό το χρώμα, αυτό το σπασμένο το λευκό που βλέπετε εδώ. Αλλά δεν ξέρω σχεδιάκια. Θέλω να είναι έτσι αυτό το σπασμένο το λευκό μαζί με χρυσές λεπτομέρειες. Αλλά δεν έχω αποφασίσει. Έχω βρει εδώ πέρα κάποια σχεδιάκια. Καθίστε να σας τα δείξω. Μισό λεπτό γιατί τα έχω στην κάμερα. Έχω κρατήσει κάποια. Ένα λεπτούδι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ. Το οποίο μου αρέσει γιατί έχει τις χιονονιφάδες και το γκλίτερ. Στο ένα τον είχε και έχει και στα άλλα γκλιτεράκια. Τα άλλα είναι αυτά εδώ, αλλά δεν μου αρέσουν όλα, εντάξει, δέντρο να μην ξανακάνω. Λέω να κάνω αυτές τις γραμμούλες με τα στολιδάκια. Και μετά μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό εδώ, το μεσαίο. Δείτε το, καθίστε να καθαρίσει. Είναι τέλειο. Είναι σαν κορδέλα που κρέμονται πάνω διάφορα πραγματάκια. Οπότε δεν ξέρω, αν δείτε κι εσείς κάτι που να σας αρέσει για εμένα, στείλτε μου Instagram, Snapchat ή Facebook να τους ρίξω μια ματιά να δω, βοηθήστε με γιατί είμαι πολύ μπερδεμένη και δεν ξέρω τι να κάνω για τα Χριστούγεννα ή δεν θα τα κρατήσω και για πρωτοχρονιά. Οπότε αυτά προς το παρόν. Και κάπου εδώ έφτασε και αυτή η μέρα στο τέλος της. Μπορεί να με βλέπετε με λίγο μαύρα μάτια, αλλά πειραματιζόμουν με το eyeliner. Με έχει βάλει σε σκέψη αυτή η Αντιγόνη, τέλος πάντων. Και θέλω κλείνοντας να αφιερώσω σε όλες εσάς το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να σας έχω αφιερώσει σε αυτό το vlog μας. Καληνύχτα!